Λοιπόν, μια και είπαμε γι' αυτό, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση της ΑΕΚ. Για πες. Για την αναμέτρηση με τη Λαμία, αναγκαστικά. Και σας δίνω την μπάλα να ξεκινήσετε εσείς, γιατί είναι το ντέρμπι που ξεχωρίζει. Φίλοι της ΑΕΚ, δυστυχώς, όπως έγινε γνωστό από την τελευταία απόφαση της ΔΑΒ, η διαδικασία των πλέον ξεκινά για εμάς τον εκτός έδρας αγώνα μας με τη Λαμία αύριο Κυριακή σε γήπεδο χωρίς φιλάθλους. Η ΠΑΕΚ εκφράζει την απογοήτευσή της για αυτή την εξέλιξη, όπως και για το γεγονός ότι οι εκατοντάδες φιλάθλοι μας που έχουν προμηθευτεί ήδη εισιτήριο για τον αγώνα τελικά δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο. Πρέπει να τονίσουμε πως τα τελευταία 24 ώρα έγιναν τεράστιες προσπάθειες από τις εμπλεκόμενες με την διοργάνωση του αγώνα πλευρές για να αποθηκευτεί αυτή η πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Όμως, για λόγους που είναι πέρα των δυνατοτήτων μας, αυτό κατέστη αδύνατο. Όλη την εβδομάδα ήμασταν σε επαφή με την ΠΑΕ Λαμία και είχαμε εξασφαλίσει το άνοιγμα κερκίδας για την συγκάλυψη των αναγκών των φιλάθλων μας που ήθελαν να βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι και να συμπαρασταθούν στην ομάδα μας. Εφόσον το γήπεδο ήταν ανοιχτό, σε αυτό θα βρίσκονταν αύριο πολλοί φιλάθλοι της ΑΕΚ, αρκετοί από τους οποίους είχαν ήδη προμηθευτεί ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους, όπως προαναφέραμε. Είχαμε κάνει όλες τις απαραίτητες επαφές κοινωνίες για τα ζητήματα ασφαλείας του αγώνα, δεδομένης παρουσίας των φιλάθλων μας. Πλέον, είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε τους φιλάθλους μας να σεβαστούν την τελική απόφαση και να μείνουν μακριά από τη Λαμία και το γήπεδο για όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια να ακολουθήσουν τις οδηγίες της γηπεδούχου ΠΑΕ, και αυτό είναι σημαντικό, για την ίσπραξη του αντίτιμου μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ευχόμαστε τόσο το παιχνίδι μας, όσο και αυτό με το ΠΑΟ Κάρης, να είναι τα τελευταία που θα γίνουν φέτος χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες. Καταλήγει και την όμαυρη ανακοίνωση και δεν νομίζω ότι είναι, έρχεται να κουμπώσει και η παράταση για τη λειτουργία των κάμερων ασφαλείας στο μπάσκετ μέχρι τις 9 Τετάρτου για το πόσο ρατσιστικά συμπεριφέρονται στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ επαναλαμβάνω και τελειώνω εδώ. Θα πρέπει η Super League για μένα, η ΕΠΟ, το Big Five και όλες οι ομάδες κανονικά, αλλά εντάξει, πες ότι το Big Five έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, όλοι μαζί να κινηθούν και να πάνε προς την UEFA, στη FIFA, δεν ξέρω πού, και να καταγγείλουν αυτόν τον νέο αθλητικό νόμο και να τον τελειώσουμε. Διότι είναι απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί, όχι για τη Λαμία μόνο και το ΑΕΚ, αλλά και για το Άρης και για το ΠΑΟ Κάρης. Η τιμωρία του ΠΑΟΚ είναι απαράδεκτη. Το ΠΑΟΚ Άρης νομίζω είναι πολύ χειρότερο. Για τη Λαμία, καταλαβαίνω αυτό που λες. Συμφωνώ σε μεγάλο κομμάτι της σκέψης σου. Η Λαμία περιμένει τα πλέον που παίρνει πρώτη φορά στην ιστορία. Περίμενε όμως. Από την άλλη, κάποια έσοδα. Από την άλλη, να σου πω και κάτι. Είχαν δύο μήνες. Το βλέπεις αυτό, όπως το λέω σαν σκέψη. Ναι, είχαν δύο μήνες. Ναι, τι κάνανε δύο μήνες. Τι έβαλαν, λέει. Σε ανακοινώσεις ΔΕΑΒ αναφέρει ότι δεν πάμε να δούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν τις έχουν βάλει. Νομίζω πήγανε. Όχι, πήγανε την Τετάρτη και λέει μετά μέσα ο αθλητικός. Την Τετάρτη τις είδαν τις κάμερες. Όχι. Και λέει σε 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα επανέλεγχος. Και δεν πάνε. Εδώ έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Επανέλεγχο γιατί δεν κάνουν. Μέχρι την Τετάρτη που είχαν περάσει δύο μήνες. Δυόμιση μήνες, ούτε καν δύο μήνες. Στο μπάσκετ δεν έχουν πει καν και πήραν παράταση μέχρι τη μια Τετάρτη. Αυτό θέλω να πω. Να γίνει. Κοίταξε. Βάλτες. Έχει δυόμιση μήνες να τις βάλεις. Αν μπορεί να τις βάλει. Αν μπορεί να τις βάλει, να τις βάλει. Γιατί να μην μπορεί. Αν δεν μπορεί, δεν ξέρω γιατί. Να μην δώσει παράταση όμως στο μπάσκετ. Θα είναι και κλεισμένο. Αλλά αυτό που υπάρχει είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Πολύ μεγάλο τέλος πάντων. Ενδεκάδας, έχουμε διλήμματα δηλαδή. Να δούμε ποιος θα είναι ο Αντιτζούμπερ για παράδειγμα. Αν η συνύπαρξη όπως φαίνεται, δεν είναι δεδομένο, θα το δούμε στο χορτάρι αυτό μόνο. Θα γίνει γεγονός του Πινέδα με τον Ιούμπισιτς. Νομίζω ότι αν αυτό γίνει, είτε θα υπάρξει αριστερά κάποιος άλλος, δηλαδή εκ των Μάνταλο Πισάρο Αραούχο, ή θα πάει αριστερά ο Πινέδα και θα πάει στα χάφ ο Γιόνσον Ιωσιμάνσκι με τον Ιούμπισιτς. Αυτό προϋποθέτει συνύπαρξη Ιούμπισιτς Πινέδα σε δεκάδα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, ενώ για να καταλάβει ο κόσμος διάταξη και θα πάμε σε 4-3-3. Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά μέχρι χθες δεν είχε δοκιμαστεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό το λέω. Ώστε να έχουμε, ας πούμε, Γιόνσον Κόφτη και δύο χάφ μπροστά, εσωτερικά αριστερά τον Ιούμπισιτς και δεξιά τον Πινέδα. Κάτι το οποίο για μένα φαίνεται ότι το καλοκαίρι μπορεί να δουλευτεί για την επόμενη σεζόν και για ευρωπαϊκά μάτς και για πιο συγκεκριμένα παιχνίδια, ντέρμπι ας πούμε, ή μπορεί να το δούμε και φέτος κατά τη διάρκεια αγώνων μεγάλων, σαν ντέρμπι δηλαδή με την ΑΕΚ. Αν έχει εξασφαλίσει και έχει βάλει ένα γκολ και θέλει να γίνει πιο σφιχτή, αλλά να έχει και καλούς παίχτες για να βγει άμεσα στη μετάβαση, όπως του αρέσει του Ματίας Αλμέιδα, να το κάνει σε σημεία των αγώνων, όταν θα είναι στο 70 φεύγα, 80 φεύγα, για να διαχειριστεί ένα αποτέλεσμα. Ένα ακόμα ερωτηματικό είναι αν ο Μουκουντή θα είναι στο πλευρό του Βίντα να ξεκινήσει και αυτό να πάρει πάλι μάτς, γιατί λείπει από όταν έφυγε που λέει ο λόγος. Όχι, λέει που λέει ο λόγος, κυριολεκτικά. Έχει παίξει, για να φανταστείτε τώρα, 9 μάτς φέτος στο πρωτάθλημα εννοώ. Και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε για τον βασικό κεντρικό αμυντικό μαζί με το Βίντα. Άσχετα αν ο Κάλλινς έχει
ανταποκριθεί. Ο Μουκουντίγια δεν έπαιζε τόσο καιρό, Γιώργο. Καταρχήν δύο μήνες έλειπε, 1,5. Άστο αυτό, μετά. Γύρισε με ένα προβληματάκι. Αλλά και μετά ήταν έτοιμος, για παράδειγμα, και για το Βικελίδης στο 3-3 και λίγο πιο πριν. Αλλά δεν μπορούσε να βάλει τον Γκάλενς. Ήταν σε μεριθμό. Και σου λέει, μπορώ να το βγάλω τώρα, να το βάλω σιγά-σιγά εν όψει play-off τον επόμενο. Άλλωστε, μιλάμε για τον Γκάλενς, ο οποίος μαζί με τον Ρέτσο του Ολυμπιακού, βάσει των στατιστικών, είναι ο top stopper στη Super League στο χτίσιμο από χαμηλά βάση αριθμών. Ποιος, ο? Ο Κάλενς. Ο Κάλενς, είναι μαζί με τον Ρέτσο σε αυτήν την κατηγορία, πρώτη. Αυτή δύο. Στο κουβάλι με εννοώ και στο build-up. Τώρα, αν θα επιλέξει τον Μουκουντή, πάμε σε μια πεντάδα πίσω που θα είναι ο Στάνκοβιτς δεξιά, ο Ρότα αριστερά. Ένας εκ των Χατζησαφή πήγε, παρένθεση, στην Τετάρτη την προπόνηση και βάλει Χατζησαφή πίσω και μπροστά πήγε αριστερά. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά το λέω να υπάρχει. Με Βίντα, Μουκουντή ή Κάλενς. Στα Χαφ, Γιόνσον, Ισμανσκι με Πινέδα, λογικά. Αν βάλει Γιούμπισιτς, θα τον βάλει ελεύθερο πίσω από το φορ. Οπότε αριστερά θα πάει κάποιο εκ των τριών που προανέφερα. Δεξιά ο Ελίασον και στην κορυφή σίγουρα Πόνσε, ακόμα και που είναι έτοιμο ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά και 10 προπονήσει να είχε, θα έπαιζε σίγουρα ο Πόνσε. Ειδικά σε αυτά τα μάτσα. Άλλο πρόβλημα. Θεός φυλάξει, δεν υπάρχει. Και βέβαια πλέον με την επανέναρξη του πρωταθλήματος που έχουμε πολύ καιρό, θα είναι και όλοι στη διάθεση του κότσου λογικά, και ο Άμραμπατ και ο Γκατσίνοβιτς που είναι οι παίχτες που λείπουν, γιατί θυμίζω ότι ο Τσούμπερ λείπει λόγω συμπλήρωσης καρτών στο μάτσο με τον Άρη. Νοείται ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αντίδραση και επιστροφή στις νίκες με αντίπαλο τη Λαμία για να εκμεταλλευτεί το όποιο αποτέλεσμα, τα όποια αποτελέσματα μάλλον, αν και εφόσον έρθουν σε Τούμπα και Φάληρο. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, οπότε πάμε νομίζω κατευθείαν σε